Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Λοιπόν, σήμερα όπως είδατε από τον τίτλο θα κάνουμε ένα πάρα πολύ πρωτότυπο βίντεο. Βασικά, εντάξει, είναι κάπως πρωτότυπο, δεν έχω δει κανένα άλλο να το κάνει. Αλλά έχετε δει όλο αυτό το trend που παίζει τώρα τελευταία, το οι followers μου αποφασίζουν για μένα, οι followers μου αποφασίζουν τι θα φάω, οι followers μου αποφασίζουν τι θα φορέσω κτλ. Εγώ όμως επειδή δεν έχω αρκετούς followers στο Instagram και αυτοί που έχω είναι... Αλλά άμα θέλετε να με ακολουθήσετε μπορείτε να με ακολουθήσετε εδώ πέρα. Είδατε τι κάνω? Ορίστε το Instagram μου, μπορείτε να με ακολουθήσετε αν θέλετε. Εγώ επειδή όπως είπα δεν έχω followers, κατέβασα μια εφαρμογή που θα μιλάω με άγνωστους ανθρώπους και θα αποφασίζουν αυτοί τι θα κάνω μέσα στη μέρα. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Έχω σκεφτεί μια ερώτηση που θα τους κάνω. Επειδή έχω φάει πρωινό, θα τους ρωτήσω να φάω ή μήλο ή πορτοκάλι. Γιατί είμαστε και γενικοί τύποι. Μαμά μου βλέπεις αυτό το βίντεο, δεν χρειάζεται να ανησυχείς, είναι καλοί άνθρωποι. Τέλος πάντων, από ό,τι έχω δει εφαρμογή έχει Έλληνες, θα συνομιλήσω με Έλληνες. Οπότε δεν έχω κάτι να φοβηθώ, δεν ξέρω καν, δεν έχω βάλει καν ψευδόνυμο, δεν έχω βάλει τίποτα. Αυτά, πάμε να δούμε πώς θα πάει. Τα λέμε σε λίγο, θα τους κάνω την ερώτηση, μήλο ή πορτοκάλι. Λοιπόν, μόλις μπήκα στην εφαρμογή όπου θα μιλήσω με αγνώστους, ακούγεται πάρα πολύ παράξενο, και θα τους ρωτήσω τι να φάω, μήλο ή πορτοκάλι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Μπιλ. Α, Έλληνες είναι. Λοιπόν, τι να φάω, μήλο ή πορτοκάλι. Λοιπόν... Μήλο. Ευχαριστώ, Μπιλ. Bye bye, Μπιλ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φάω μήλο. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα κόψω το μήλο και πώς θα το φάω. Λοιπόν, χάρη στον Μπιλ, θα φάω ένα μήλο. Η αλήθεια είναι ότι έφαγα πριν από λίγο, όπως σας είπα. Αλλά τώρα μου ήρθε η ιδέα για το βίντεο. Πώς κόβουμε ένα μήλο? Πρέπει κάτσι να σας βάλω να βλέπετε τι κάνω γιατί σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κόψουμε το μήλο τώρα. Δεν βλέπετε καλά. Και θα το φάμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα τρώγα καν μήλο. Απλά μου ήρθε η ιδέα για αυτό το βίντεο και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Ο Μιτζή, τα έκανα σκατά. Δεν θα το φάω όλο, θα φάω το μισό γιατί δεν πεινάω κιόλας. Απλά ήθελα να ρωτήσω κάποιον τι να φάω, μήλο ή πορτοκάλι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα πορτοκάλι. Δεν ξέρω, το μήλο δεν μου πολύ αρέσει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, θα το φάω. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, το είπε ο Μπιλ, ο φίλος μας ο Μπιλ. Θα φάω το μήλο μου και θα πούμε σε λίγο με καινούργια ερώτηση. Με καινούριο άτομο. Ξανά εδώ λοιπόν και ήρθαμε να κάνουμε άλλη μια ερώτηση σε άσχετους ανθρώπους για το πού να πάω να φάω, σε ιταλικό ή σε μεξικάνικο. Για να δούμε τι θα πούνε. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε. Πάω να φάω σε ιταλικό ή μεξικάνικο. Εδώ μας δείχνει ότι γράφει ιταλικό. Ιταλικό ήθελα. Ιταλικό λοιπόν. Θα πω να φάω ιταλικό σε λίγο. Έχουμε έρθει στο ιταλικό και δεν ξέρω τι να πάρω. Πένες ή σπαγκέτ. Οπότε πάω να ρωτήσω. Πένες ή σπαγκέτ. Σπαγκέτι. Λοιπόν, μόλις μου έστειλε μία φίλη μου να πάμε σινεμά
και αποφάσισα να ρωτήσω αγνώστους τι να φορέσω στο σινεμά. Θα τους ρωτήσω ποιο χρώμα τους αρέσει πιο πολύ, το κίτρινο ή το μαύρο, και ανάλογα θα πούνε ποιο ρούχο θα θέλανε να φορέσω. Αν πούνε κίτρινο, το outfit που θα φορέσω θα είναι αυτό. Και αν πούνε μαύρο, το outfit που θα φορέσω θα είναι αυτό. Πάμε να δούμε τι θα πούνε. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Αντώνης λέει ότι το κίτρινο του αρέσει πιο πολύ. Οπότε θα ακούσουμε το φίλο μας τον Αντώνη. Τώρα θέλω να πιάσουμε συζήτηση, δεν θα του μιλήσω. Θα φορέσω το κίτρινο outfit με το Vans. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήθελα πιο πολύ, οπότε μπράβο Αντώνη. Αυτό είναι το outfit. Έβαλα την Vans στην μπλούζα, αυτό το παντελόνι και τις κάλτσες μου με τον Pickle Rick. Τις αγαπημένες. Λοιπόν, μάλλον θα χρειαστώ τη βοήθεια των αγνώστων και στο σινεμά για να διαλέξω τι θα φάω. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι 9:07, 9:10 είναι η προβολή. Δεν φτάνουμε. Θα το προλάβουμε, πιστεύω. Έχω ρωτήσει 500 άτομα τι να φάω. Μου έχει απαντήσει ένας το τέτοιο του. Ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε. Σχίζει το μαλλί μου. Πάμε να δούμε. Κάτι μου έγραψε ο Κωνσταντίνος. Γεια. Μου γράψε γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι με αυτό. Ελπίζω αυτό ο Κωνσταντίνο να μου στείλει. Ωραία. Πόσο είσαι. Μα πάντα με ερώτηση. Δεν σου λέω πώ είμαι. Oh my god. He is literally. He wants to rape him. Κοίτα λίγο τι θα κάνω. Απάντα με ερώτηση και θα σου πω. Άλλο. Ναι, θα σου πει καμία πίτα. Θα σου πει να φάω πρέπει λίγο να σταματήσω να use foul language γιατί I'm very good girl. Νάτσος, είπε Νάτσος, ωραία. Ένας. Καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα το διαλέξω. Ας κάνω ένα blog, δεν του ξέρω τίποτα. Ωραία. Γεια, είσαι στην 10. Λοιπόν, πάμε με την ταινία. Δεν σας μοιάζει. Δεν κάνω blog. Κάνω άλλο βίντεο. Να σου πω κάτι, το μόνο που ξέρω στα γαλλικά είναι γεια. Μα δεν σε ρώτησα. Δεν ξέρω. Και πάμε με την ταινία αυτή τη στιγμή. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Μαρέ, μιλάω λίγο. I'm sorry, θα κάνουμε και ένα βίντεο με την Kate κάποτε, ποτέ. Φεύγω την εβδομάδα. Ήρθαμε και πήραμε Νάτσος, όπως μας είπε ο φίλος. Ευχαριστούμε. Και θα κάτσουμε να δούμε τώρα την ταινία. Γεια σας. Η ώρα έχει πάει 2 και εγώ τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν έχω κλείσει το βίντεο. Οπότε θα το κλείσουμε έτσι, ASMR φάση. Πιστεύω ήταν ένα ενδιαφέρον βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like, subscribe, follow me on Instagram. Το έχω εδώ πέρα. Λογικά να με κάνετε follow. Πείτε μου φυσικά ιδέες για βίντεο κάτω στα σχόλια. Και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Sorry που κλείνω έτσι το βίντεο λίγο χαμηλόφωνα, λίγο σαν να νιστάζω. Γιατί νιστάζω. Τέλος πάντων. Subscribe, like, comment. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Hasta.